κόσμο. Το 1994 διαγνώστηκε με καρκίνο. Σύντομα έχασε τη φωνή της. Νομίζω ότι ήταν το πιο σκληρό πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί σε αυτή τη γυναίκα. Αβάσταχτο πραγματικά το να είναι σιωπηλή και τα τελευταία χρόνια έγραφε αυτό που ήθελε να πει. Της τύχησε αυτό? Ναι, αλλά πίστευε ότι θα γίνει καλά. Ναι, δηλαδή δεν διάλεγα τίποτα εγώ, αλλά λέω πώς είναι δυνατόν τώρα αυτό. Και μου έλεγε, ναι, οι γιατροί μου είπανε, θα με κάνουν, να κάνω υπομονή και θα ξανατραγουδήσω. Νοσηλεύτηκε στο Σωτηρία. Το πρωί ήταν μια συνηθισμένη ασθενής. Το βράδυ όμως ήταν η συνήθις Μπέλου. Πηγαίνοντας να τη δω, της άφηνα φεύγοντας κάτω από το μαξιλάρι της λίγα χρήματα αν ήθελε να πάρει κάτι. Μια μέρα λοιπόν μου τηλεφωνεί η προϊσταμένη της κλινικής και μου λέει, Νικήτα, σε παρακαλώ πολύ, μην ξαναφήσεις λεφτά στην Μπέλου. Μου λέει, μου έχει διαλύσει τη βραδινή βάρδια. Σκόνεται από το κρεβάτι, πάει στο γραφείο, μου λέει, του προσωπικού και παίζει ζάρια με τους νοσοκόμους, με τα λεφτά που της αφήνεις. Η ίδια έλεγε, δεν με νοιάζουν τα λεφτά, δεν πάω για τα λεφτά, πάω για το παιχνίδι, αλλά άμα χάνω με καβαλάει ο διάολος. 27 Αυγούστου του 1997, σε ηλικία 76 ετών, έφυγε για να συναντήσει τους φίλους της. Όταν ήταν χάλια η Σωτηρία και τέτοια, μου είχε πει, εγώ θέλω να πάω δίπλα στο Τσιτσάνι, στο νεκροταφείο, μου το είχε πει. Τη βάλανε δίπλα στο Ξυλούρι, πάλι φίλος της ήταν. Αδέλφοι, τσιγάρο, κουβέντα, έτσι κι αλλιώς θα είναι το τελευταίο. Έλα. Λίγα χρόνια μετά, η ζωή της έγινε θεατρική παράσταση με την Ντίνα Κόνστα. Η Ντίνα Κόνστα πρώτα η ίδια ταυτίστηκε πλήρως με τη Σωτηρία Μπέλου και ύστερα, στα μάτια των θεατών, ήταν η Σωτηρία Μπέλου. Για όσους δηλαδή ξέραμε την Μπέλου, νομίζαμε ότι βλέπαμε την Μπέλου να παίζει. Ήταν συγκλονιστική. Εγώ όταν πεθάνω θα ήθελα να έχω ένα μάτι ανοιχτό να δω το θάνατό μου. Να δω αυτούς που θα έρθουν, να βάλω απουσίες. Να ακούσω τι θα πούν. Μ' αρέσουν τα λουλούδια τα πολύ χρώμα. Θα τους πω να μου φέρουν ανεμόνες. Αγαλιολούλουδα. Χρώματα θέλω στο θάνατό μου. Τα καλοκαίρια μας μικρά κι ατέλειωτη χειμώνα.